Γεια χαρά σε όλου! Θοδωρή Ζήρα εδώ, με μένα και θάρα.gr και κοιτάω τι ερωτήσει επεισόδιο νούμερο 265. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σα και στο τελευταίο επεισόδιο με τα δεκάδε σχόλιά σα. Πολλά σχόλια, πολύ ενδιαφέροντε συζητήσει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα είναι αυτό ο λόγο που γίνονται αυτά τα βίντεο, έτσι. Πολλέ φορέ αυτά που γράφονται από κάτω είναι πιο σημαντικά από αυτά που αναφέρονται στο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Το τζάμπα πάντα τρέχει, μπορείτε να συμμετέχετε ελεύθερα. Από κάτω υπάρχει το link. Και μαθηματικαθάρας.gr, κάθε του G ερωτήσεις, πλήρες ευρετήριο με όλα τα θέματα που έχουν συζητηθεί, σχεδόν 1000 ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ και πάλι, πάμε να δούμε και τα σημερινά μας θέματα. Πρώτη ερώτηση. Okay, ωραία πάμε. Βάζουμε τώρα τις μαθητές που δεν ξέρουν από τίποτα, έως λίγο, γι' αυτό είναι μαθητές, να κρίνουν τους δασκάλους. Σαν να πας σε ένα γιατρό και να τον κρίνεις ιατρικά. Οι μαθητές έχουν πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ και δεν σέβονται. Σιγά μην μπορεί να κρίνει ο μαθητής ο 15χρονος σε ένα δάσκαλο που είναι στη μουσική 30 χρόνια. Φοβερός, έτσι. Και δίκιο έχεις. Αλλά έχεις και άδικο. Και πάμε να το δούμε γιατί εξαρτάται για ποιον αναφέρεσαι και εξαρτάται σε τι αναφέρεσαι. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Καταρχάς, αυτό που λες ότι σιγά μην κρίνει ο μαθητής τον καθηγητή, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω με την άποψη ότι όλοι κρινόμαστε. Οι πάντες κρινόμαστε. Ακόμα και το παιδάκι του νηπιαγωγείου μπορεί να κρίνει τη δασκάλα του. Υπό την έννοια ότι μπορεί να πει μου αρέσει ή δεν μου αρέσει η κυρία που έχω στο νηπιαγωγείο. Αν είναι υπομονετική, αν έχει μεταδοτικότητα, αν είναι χαμογελαστή και γενικώς αν κάνει τη δουλειά της καλά. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση αποκτάμε και αυτό σημαίνει κριτική σκέψη και άποψη. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια απέτηση, να έχει κριτική σκέψη ένα πεντάχρονο, ένα 15χρονο, ένα 25χρονο και ένα 85χρονο. Έτσι. Ο καθένας όσο περνά τα χρόνια αποκτά εμπειρίες και έτσι αναπτύσσεται και η κριτική του σκέψη και αυτό είναι το πιο λογικό. Οπότε δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που λες, ενώ ότι ο 15χρονος με αυτής, όπως το αναφέρεις στην ερώτησή σου, έχει δικαίωμα να κρίνει τον καθηγητή μουσικής. Εγώ θα το πω για πολλωστή φορά, έχω φάει εδώ σε αυτή τη δουλειά άπειρες απορρίψεις, άπειρες εκατοντάδες, από την άποψη ότι κάποιος έχετε κάνει μάθημα, δεν του αρέσω και σηκώνεται και φεύγει. Ουσιαστικά με κρίνει. Με κρίνει αρνητικά και αποχωρεί. Άσε που αν συνέβαινε το αντίθετο, μετά θα έπρεπε να λειτουργώ με λίστα αναμονή. Δηλαδή να λέω, έλα να κλείσουμε μάθημα τον Ιανουάριο του 27. Γιατί έχω λίστα τεράστια. Έτσι είναι αυτή η δουλειά. Έχετε με αυτή, θα κάτσει για λίγο καιρό ή μπορεί να κάτσει και για ένα μόλι μάθημα. Σε βλέπει, σε κρίνει, βλέπει αν του ταιριάζει και σηκώνεται και φεύγει. Δεν σημαίνει ούτε ότι εσύ είσαι κακό δάσκαλο, ούτε ότι αυτό είναι κακό με αυτή. Και το ανάποδο. Απλά δεν ταιριάζεται μεταξύ σας. Και εδώ τώρα αυτό που λες εξαρτάται την περίπτωση. Τι εννοώ. Όταν π.χ. είσαι στο σχολείο, να μιλήσουμε για ένα δημόσιο σχολείο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, από ένα γυμνάσιο, μια και μιλάς για 15χρονο, ένα παιδιστή της γυμνασίου. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο πολύ, πολύ συγκεκριμένα. Ενώ ότι πάει ένα παιδί στην τάξη, η εκπαίδευση εκεί είναι υποχρεωτική, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Θα πας εκεί με το ζόρι, γιατί ο νόμος λέει ότι πρέπει όλοι να τελειώσουμε το λύκειο. Και καλώς λέει ο νόμος. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε ξύλα πελέκετα στην κοινωνία και να μην ξέρουμε τι είναι τη γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου ή ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού της Πρωτείας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Εννοείται ότι επειδή είναι υποχρεωτικό, στην τελική απλά θα φας τη μάπα τον καθηγητή αυτόν που δεν χωνεύεις και δεν σου αρέσει για ένα χρόνο. Το πιο πιθανό του χρόνου να αλλάξει. Όπως και ο καθηγητής θα φάει στη μάπα τους μαθητές που δεν χωνεύει, γιατί μέσα σε μια τάξη σίγουρα θα υπάρχουν και άτομα τα οποία είναι εριστικά. Όχι ότι είναι κακοί μαθητές, απλά δημιουργούν πρόβλημα. Για μένα ουσιαστικά δεν υπάρχουν κακοί μαθητές. Απλά υπάρχουν άτομα τα οποία είναι απροσάρμοστοι κοινωνικά, δεν μπορούν να μπουν σε μια ομάδα και απλά να τους πεις ότι ξέρεις κάτι, θα κάθεσαι μες στην τάξη, δεν με νοιάζει να διαβάσει ή όχι, απλά κάτσε ήσυχος και άκου. Και άμα δεν σε ενδιαφέρει, απλά άκου και από το ένα μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Έτσι. Πολλοί δεν μπορούν να κάνουν αυτό, δεν μπορούν να κάτσουν ούτε για 45 λεπτά σε μια καρέκλα, σε ένα θρανίο ήσυχα. Έτσι. Θα θέλουν να παίζουν το κινητό του, να πειράζουν τον διπλανό του κλπ. Και εκεί το πρόβλημα. Και εκεί βέβαια έτσι, ο καθηγητή έχει δίκιο γιατί του δημιουργεί πρόβλημα στη δουλειά του. Πιστεύω ότι κατά βάθο αυτό απασχολεί του περισσότερου καθηγητέ. Μιλάμε για, πάντα για υποχρεωτική εκπαίδευση. Τώρα, στη δικιά μου δουλειά, σαν δάσκαλο κιθάρα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Πρώτον, η εκπαίδευση αυτή δεν είναι υποχρεωτική. Ο άλλος έρχεται σε μένα με τη θέλησή του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να έρθει κάποιος να μου πει:
Α, έχεις να μάθω ηλεκτρική κιθάρα γιατί με έβαλε ο παππούς και η μαμά μου. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Έτσι, ποτέ. Πάντα όσο έρχεται με τη θέλησή του, είτε είναι 15, είτε είναι 25, είτε είναι 55. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια, επειδή έρχεται με τη θέλησή του, είναι λογικό να εκτιμά περισσότερο αυτό που κάνει, να εκτιμά το χρήμα που σπαταλά και πάνω απ' όλα να εκτιμά και το χρόνο που σπαταλά. Γιατί κακά τα ψέματα, το χρήμα θα το ξαναβγάλεις. Το χρόνο δεν το ξαναπαίρνεις πίσω. Έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, ο άλλος έρχεται με τη θέλησή του, με αγάπη για να μάθει. Οπότε είναι λογικό να έχει απαιτήσεις και από τον εαυτό του και κυρίως από τον δάσκαλο. Οπότε άμα δεν είναι ικανοποιημένος από το μάθημα, είναι λογικό να μπορεί αυτό να το εκφράσει είτε άμεσα, δηλαδή να πει του δασκάλου, ξέρει κάτι, δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις, μπορούμε να το αλλάξουμε, ή έμεσα να σηκωθεί να φύγει και να πάει να βρει ένα άλλο δάσκαλο. Εγώ πάντα το λέω αυτό στο κάθε μαθητή, ότι ξέρει κάτι, από το πρώτο email που θα μου στείλει, δηλώνοντας ενδιαφέρον, γιατί έτσι σημαίνει συνήθως, στέλνει ένα email και σου λέει: Άστο να ξεκινήσουμε. Το έχω έτοιμο το κείμενο, όχι copy-paste, το κάθε φορά το γράφω το ίδιο, διαφορετικά, ότι δεν υπάρχει καμία υποχρεωτικότητα. Έλα όποτε θες, όπως θες, όταν θες, αλλά θα μου είσαι πάντα διαβασμένος. Το οποίο τι σημαίνει, έτσι, ότι άμα αυτά που σου βάζω εγώ δεν σου αρέσουν, το έλα όποτε θες και όταν θες, μπορείς να με πωλήσεις ανά πάση στιγμή χωρίς καν να μου το πεις και να πας στον επόμενο δάσκαλο και στο μεθεπόμενο και ούτω καθεξής. Οπότε βεβαίως και θα με κρίνει και στο ξαναλέω και πάλι δεν σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι καλός δάσκαλος, έτσι. Σημαίνει ότι πολύ απλά δεν ταιριάζουμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς ο κάθε δάσκαλος, κατά τα ψέματα, έχει τη μανιέρα του και ο κάθε άνθρωπος έχει τη μανιέρα του, έτσι. Κάνω κάτι πολύ συγκεκριμένο πολλά χρόνια, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πολύ δύσκολο θα το αλλάξω γιατί πολύ απλά έχω δει ότι αυτό το πράγμα έχει αποτέλεσμα. Όχι σε μένα, στο μαθητή. Οπότε προτιμώ να το προσαρμόσω πάρα πολύ λίγο, όχι όσον αφορά αυτά που θα πω, αλλά τον τρόπο που θα τα πω ανάλογα αυτό που έχω απέναντί μου. Αν αυτό δεν λειτουργεί για τον απέναντι, είναι το καλύτερο και για τους δυο μας να χωρίζουν τον δρόμο μας και ο καθένας να τραβάει τον δρόμο του. Πάλι φίλοι θα είμαστε και χαρούμενοι και δύο. Έτσι. Οπότε είναι αυτό που λες, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μιλάω για θέμα σεβασμού, έτσι. Άμα δεν σε σέβεται ο άλλος και είναι αγενής κλπ. Και δεν το συζητάμε και είναι deal breaker, το διαλύσει επί τόπου. Και όταν δω αγενή μαθητή κλπ. Που μου να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν μου έχει τύχει. Δηλαδή, ποτέ δεν μου έχει τύχει να έρθει κάποιος στο μάθημα να με προσβάλλει, να πει κάτι. Ποτέ. Έτσι. Δεν συμβαίνει. Έτσι. Γιατί ο άλλος για να έρθει έχει μπει σε μια διαδικασία. Έτσι. Ολόκληρη να σκεφτεί. Να... Και η κιθάρα δεν είναι το δύσκολο πράγμα. Έτσι. Είναι ένα δύσκολο όργανο. Θέλει skills, θέλει δάχτυλα, θέλει μυαλό, θέλει πειθαρχία, θέλει πράγματα. Οπότε θεωρώ πως οι περισσότεροι αυτά τα επαξιακά τους τα έχουν λύσει ήδη για να αποφασίσουν να μάθουν κάτι τόσο δύσκολο όπως είναι η κιθάρα και η ηλεκτρική κιθάρα συγκεκριμένα. Αυτά. Έτσι. Καταλαβαίνω και πάλι αυτό που λες, αλλά στην τελική όλοι κρινόμαστε. Κανείς δεν είναι στο απριόβλητο, ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας. Έτσι. Όλοι κρινόμαστε. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Για να γινόμαστε και καλύτεροι. Δεύτερη ερώτηση. Προς στιγμή διάβασα κλίμακες στη μουσική. Γιατί δεν κάνουμε μια δικιά μας? Λοιπόν, αυτό που πες δεν είναι ερώτηση, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι που θα το αρπάξω, θα το κάνω ερώτηση. Τι θα κάνω λοιπόν? Θα κάνω αυτό που πες. Θα φτιάξω μια δικιά μου κλίμακα. Πάμε να το αναλύσουμε. Οι κλίμακες, τι σημαίνει κλίμακα? Κλίμακα είναι αυτό. Τα σκαλιοπάτια. Το ένα μετά το άλλο, έτσι. Μια κλίμακα λοιπόν τι είναι? Μια σειρά από νότες, από διαδοχικές νότες. Στη δυτική μουσική η πλειοψηφία των κλιμάκων είναι με 7 νότες, 7 τονικές. Το ρε μι φα σο λα σι, ντο οκτάβα, έτσι. Και έτσι έχουμε λοιπόν μια σειρά από 7 νότες. Αυτός τώρα ο συνδυασμός μπορεί να είναι 7 επί 6 επί 5 επί 4 επί 3 επί 2 επί 1, που βγαίνει ένα τρομακτικό νούμερο, έτσι. Άρα μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά χιλιάδες κλίμακες. Για τον πολύ απλό λόγο ότι μπορούμε να συνδυάσουμε την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη, την έκτη και την έβδομη νότα με όποιο τρόπο που θέλουμε. Το θέμα τώρα τι είναι? Δεν είναι πώς θα το κάνουμε, αλλά πώς θα ακούγεται, αν δηλαδή αυτό που θα ακούμε, που θα ακούγεται θα μας αρέσει και κατά πόσο εξυπηρετεί το όραμά μας και το έργο μας. Γι' αυτό και υπάρχουν κλίμακες που είναι πολύ δημοφιλείς και υπάρχουν κλίμακες που δεν ακούγονται, έτσι, που είναι αδιάφορες μάλλον, να το πω αλλιώς. Παράδειγμα. Ποια είναι η πιο δημοφιλής κλίμακα στην ιστορία της μουσικής, κατά τη γνώμη μου? Είναι η μινόρε. 1, 2, ύφεση 3, 4, 5, ύφεση 6, ύφεση 7. Μισό λεπτάκι, να πάρω και την αγαπημένη μου κιθάρα. Τσουπ, εδώ είμαστε. Την αγαπημένη μου τη Harley Benton. Κατεβάζω και λίγο την κάμερα. Να φαίνεται και η κιθάρα. Πάρω μια πένα.
Λοιπόν, και πάμε λοιπόν να δούμε. Είπαμε λοιπόν ποια είναι η πιο δημοφιλή κλίμακα, κατά τη γνώμη μου, είναι η Aeolian. Για ποιο λόγο είναι η Aeolian? Γιατί πολύ απλά, στατιστικά αν το δούμε, χρησιμοποιείται πολύ πολύ περισσότερο σε οποιοδήποτε είδο μουσική. Κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι ακούμε μουσική όταν είμαστε λυπημένοι. Ή πιο εύκολα κάνει τον άλλο να κλάψει παρά να γελάσει. Αυτό δείτε το σε οποιαδήποτε μορφή τέχνη. Και στον κινηματογράφο, και στη ζωγραφική, και κυρίως στη μουσική. Τι είναι λοιπόν η Aeolian? Είναι 7 νότες. 1, 2, ύφεση 3, 4, 5, ύφεση 6, ύφεση 7, και οκτάβα. Και ακούγεται λυπημένη. Γιατί έχει 1, ύφεση 3, 5. Τι θα κάνω τώρα εγώ? Θα κάτσω να φτιάξω μια δικιά μου κλίμακα. Πώς θα το κάνω αυτό? Θα πάρω το πιο εύκολο, θα πάρω μια υπάρχουσα κλίμακα, που την ξέρουμε όλοι, και απλά θα πειράξω μια νότα. Έτσι. Πάμε να το δούμε λίγο έτσι, και προσπαθώ να το δω και σαν μάθημα αυτό. Θα πάρω πρώτη την Aeolian, τη μαμά. Και κοιτάξτε τώρα τι παιχνίδι θα παίξω. Θα πάρω μια Aeolian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 και πειράξω το 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Τι είναι αυτό? Phrygian. Κλασικό, έτσι. Αν πάρω την έκτη και την πειράξω, στην Aeolian, τι έχω? Dorian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, αντί για 6, 7. Πολύ γνωστή κλίμακα. Αν πάρω το 5 και το πειράξω, τι έχω? Aeolian ύφεση 5. Μελωδική, μινόρε, έκτος τρόπος. Διμήνυσα το ακόρντο. Αλλά λέτε λοιπόν ότι πήγα τώρα να πειράξω στην Aeolian ένα σωρό νότες και όλες ήταν ήδη καπαρωμένες από άλλες κλίμακες. Αλλά βλέπω ότι το να σου ότι θα δημιουργήσω μια δικιά μου κλίμακα δεν είναι και τόσο απλό. Έτσι, από την άποψη ότι πολλές από αυτές ήδη υπάρχουν. Πάμε να κάνουμε ένα παράδειγμα, να φτιάξουμε μια δικιά μας κλίμακα που όντως δεν υπάρχει. Θα πάρω μια Dorian που μου αρέσει. Τσαπίνω γαργαλιάρα η Dorian, γιατί έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Riders on the storm, riders on the storm. Έτσι. Λυπημένη μινόρα, αλλά έχει μια δόση χαρμολύπη, μια αισιοδοξία. Θα κάνω λοιπόν, θα πειράξω την αγαπημένη μου βαθμίδα. Την πέμπτη. Θα παίξω λοιπόν Dorian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 μεγάλο, 7. Και θα πειράξω την πέμπτη. Θα την κάνω. 5. Και μετά θα βάλω έκτη μεγάλη. Άρα, να λοιπόν, δημιουργήσουμε μια κλίμακα. Ποια? Dorian 5. Τώρα, αν μου πείτε ότι την ξέρω στο τάδε μέρος που τη λένε έτσι, κανένα πρόβλημα. Έτσι. Απλά προσπαθώ να σας περάσω το point πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Πήρα λοιπόν μια Dorian, πήραξα την πέμπτη. 1, 2, 3, 4, 5, 6 μεγάλο. Έτσι. Μοιάζει και με λίγο με Dorian Dis 4. Γιατί έχει το 4-5, αλλά είναι άλλο πράγμα, έτσι. Εδώ έχω τέταρτη καθαρή και πέμπτη ελαττωμένη. Και πίσω, ακόρντο. Μινόρ 7-5. Τη τονίζω. Αυτή λοιπόν η λογική. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορείς να παίξεις ό,τι γουστάρεις. Με αυτή τη λογική λοιπόν θα παίξω μια Lydian. Ένα, δύο, τρία, δύο, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά. Χαρούμενη, αλλά όχι χάζω χαρούμενη σαν την Ionian. Έχει αυτό το... το δύο, τέσσερα. Τι θα κάνω λοιπόν, να βάλω κάτι τελείως. Θα βάλω ύφεση 2. Άρα έχω 1, ύφεση 2, 3,
Δεις 4, 5, 6, 7 μεγάλο. Πολύ έτσι χαοτικός ήχος. Και πάλι το του δεις 4. Τι πήρα λοιπόν, μια Lydian ύφεση 2. 1, ύφεση 2, 3, δύση 4, 5, 6, 7. Σας άρεσε? Ναι. Δεν σας άρεσε? Κανένα πρόβλημα. Τι σημασία έχει αυτό, έτσι Βασίλη? Θα δείξω τη διαδικασία πώς μπορώ να δημιουργήσω μια νέα κλίμακα. Να πάω λοιπόν τα γνωστά που ξέρω ήδη και να πειράξω μία νότα. Αυτά να τσεκάρω ότι δεν υπάρχει, σαν κάποιο mod κάπου αλλού. Και να λοιπόν, τσουπ, έχω μια δικιά μου κλίμακα έτοιμη. Και αυτό είναι καταπληκτικό, γιατί μπορώ να γράψω ένα κομμάτι το οποίο να μην έχει ξαναγίνει ποτέ. Να είναι η δικιά σου κλίμακα. Κλίμακα του Γιώργου, του Νίκου, του Βαγγέλη, του Παντελή, του Θοδωρή κλπ. Οπότε αυτό είναι ο τρόπο. Πάρτε ένα οποιοδήποτε mode, πειράξτε μία νότα, οποιαδήποτε θέλετε από τις 7 βαθμίδες ή και δύο, τσεκάρετε ότι δεν υπάρχει ήδη και να λοιπόν τσουπ, φτιάξατε την δικιά σας κλίμακα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί σου δίνει μια ελευθερία να μην παίζει μόνο τα ίδια και τα ίδια, αεόλια, περαδονική, αιώνια, ντόρια, φρίτζεν, κάτι δικό σας. Και που ξέρει μπορεί να γίνει και χαμός, έτσι να το κάνετε και να κάνει πάταγο και να λέμε η κλίμακα του τάδε. Αυτό λοιπόν είναι το σημερινό επεισόδιο. Με την αγαπημένη μου τη Harley Benton, δεν τους κάνω διαφήμιση αλλά και θα είναι καταπληκτική, 120 ευρώπουλα, τόσο ωραίο ποιοτικό όργανο, travel. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία, τσακάρετε την, όποιος θέλει μια φτηνή κιθάρα ακουστική, πιο έτσι, μαζεμένο σώμα, γι' αυτό και λέγεται travel, για να παίζει, καλή επιλογή. Αυτό με το σημείο σε επεισόδιο, πριν να σας άρεσε, να το βρήκατε εκπαιδευτικό, διασκεδαστικό, να μάθετε και κάτι. Γιατί αυτός ο σκοπός και βέβαια απ' όλα όπως λέω, στήφτε τη μέρα. Να περνάτε καλά, σας ευχαριστώ.